Παύλου, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας σήμερα το πρωί. Γεια σας κυρία Μακρύ, χαίρομαι που μας δίνει τη δυνατότητα να τα πούμε και καλημέρα βέβαια και σε όλους τους φίλους θεατές. Έως να ξεκινήσουμε από τη συγκεκριμένη μέρα τη σημερινή, μια που είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο και δεν μπορούμε να μην το σχολιάσουμε. Η Παγκόσμια Μέρα για την Εξάλληψη της Βίας κατά των Γυναικών σήμερα, σε μια χρονιά, το 2021, κύριε Καράγουλου, που ξέρετε πολύ καλά ότι είχε τουλάχιστον 13 πολύ βίαιες γυναικοκτονίες. Θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο αυτό το οποίο συνέβη. Είναι πρωτοφανές και πράγματι είχαμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό θυμάτων γυναικών από διάφορους δολοφόνους, ανετιολόγητες πράξεις βίας κατά την άποψή μου. Προφανώς βέβαια, προφανέστατα κατά την άποψή μου, έχει παίξει ρόλο και ο εγκλεισμός, ο κορονοϊός, τα lockdown, η αρνητική ψυχολογία που πέρασε πάρα πολύ κόσμο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υπάρχει καμιά δικαιολογία για όλα αυτά. Mm-hmm. Θεωρώ ότι οι πράξεις βίας, όσο μάλλον όταν στρέφονται εναντίον γυναικών, που είναι αυτές οι οποίες μας φέρουν στη ζωή, είναι αυτές που μας μεγαλώνουν, είναι οι σύντροφοί μας, είναι οι μητέρες των παιδιών μας, είναι οι αδελφές μας, οι κόρες μας, είναι αδικαιολόγητες, ανέπειες. Και όπως σήμερα διάβαζα χαρακτηριστικά και ένα ωραίο άρθρο μιας καλής φίλης σε ένα τοπικό site, τις γυναίκες δεν πρέπει να τις χτυπάμε ούτε με τριαντάφυλλα, λέει χαρακτηριστικά, και κρίνω και παυξάνω. Όχι μόνο τις γυναίκες δεν πρέπει να τις χτυπάμε, κύριε Καράγουλου, νομίζω ούτε με τριαντάφυλλα κανέναν δεν πρέπει να χτυπάμε. Είναι ο λόγος εκείνος ο οποίος μπορεί να πάρει. Η βία είναι καταδικαστή από όπου και αν προέρχεται και με όποια μορφή και είναι, είτε είναι λεκτική είτε είναι σωματική. Σαφέστατα και δεν είναι μακριά από μένα και μακριά από κάθε λογικό άνθρωπο οποιαδήποτε τέτοια σκέψη. Βεβαίως, και από κάθε λογικό άνθρωπο που πολύ καλά το θέσετε, μια που δεν έχει προφίλ ο βιαστής, δεν έχει προφίλ αυτός ο οποίος σκοτώνει τον σύντροφο, τη σύντροφό του. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος άλλοι λόγοι τον οδήγησαν εκεί και φυσικά αρκούν οι θεσμοί που έχουμε αυτή τη στιγμή, κύριε Καράγλου, σε ό,τι αφορά την κρατική ενίσχυση. Ενίσχυση των θυμάτων. Κοιτάξτε, έχει υπάρξει ένα ολοκληρωμένο πακέτο που έχει ανακοινωθεί και από τον Πρωθυπουργό για την εξάλληψη της βίας εναντίον των γυναικών. Θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο δίνει μια πρώτη απάντηση στα ζητήματα αυτά. Από εκεί πέρα, πάντοτε υπάρχει ανοιχτός ο δρόμος και μέσα από το διάλογο με τις διάφορες γυναικείες οργανώσεις, αλλά και με τους απλούς πολίτες, στην κοινωνία των πολιτών, να υπάρξουν απόψεις οι οποίες θα βοηθήσουν έτσι ώστε να βληθεί όσο περισσότερο γίνεται το πρόβλημα. Θέλω να πιστεύω ότι αλλάζοντας σελίδα με τη νέα χρονιά, πρώτο Θεός, και αφήνοντας πίσω μας τον κορονοϊό, ένας από τους βασικούς λόγους που κατά την άποψή μου ήταν και η αρνητική ψυχολογία που διαμόρφωσε ο κορονοϊός και ο εγκλεισμός στο σπίτι και όλα τα σχετικά, θα πάρουν τα πράγματα έτσι, θα ομαλοποιηθούν και δεν θα ξανά έχουμε τέτοια δραματικά φαινόμενα όπως αυτά που ζήσαμε τον τρέχοντά τους. Την πανδημία την αναφέρατε, η πανδημία η οποία δείχνει το πολύ δύσκολο, το πολύ άσχημο προφίλ της αυτόν τον καιρό. Έχουμε εκατόμβες σχεδόν θυμάτων, κάθε εκατόμβη θυμάτων κάθε μέρα. Τι γίνεται, πώς τα βλέπουμε, θα πρέπει να πάρουμε περισσότερα αυστηρότερα μέτρα ή όχι? Δεν μπορώ να πω ότι είμαι ικανοποιημένος με τον αριθμό των θυμάτων. Είναι κάτι το οποίο προφανώς κανείς λογικός πολίτης δεν αποδέχεται, να έχουμε καθημερινά 70, 80, 100 νεκρούς. Και μάλιστα σε μια χώρα η οποία έχει τεράστιο πρόβλημα δημογραφικό, έτσι. Από εκεί πέρα δεν μπορώ να καταλάβω επίσης την αιμονή ορισμένων ανθρώπων, ένα 20-25% έχει μείνει, που επιμένουν να μην εμβολιάζονται. Επικαλούμενοι ο καθένας διάφορες θεωρίες και διάφορες δοξασίες. Άλλοι θρησκευτικούς λόγους που δεν υπάρχουν, όταν η επίσημη θέση της Εκκλησίας είναι ότι θα πρέπει να εμβολιαστούμε όλοι, γιατί το πρόβλημα δεν είναι θεολογικό, το πρόβλημα είναι ιατρικό, άρα υπακούμε στις οδηγίες των γιατρών. Όταν άλλοι επιμένουν ότι θα μας βάλουν μικροτσίπ ή δεν ξέρω τι άλλο, θεωρώ ότι αυτά είναι νοσηρά φαινόμενα τα οποία θα πρέπει να κλείψουν. Αν είχαμε προχωρήσει αυτό το 20-25% που αρνείται ακόμη να κάνει εμβολιασμό, είχαμε προχωρήσει τον εμβολιασμό, προφανώς τα πράγματα θα ήταν πολύ καλύτερα. Το μόνο ενθαρρυντικό και παρήγορο στην περίπτωση αυτή είναι ότι φαίνεται ότι με την πίεση που υπάρχει, με τα μέτρα που έχει ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός αλλά και οι αρμόδιοι υπουργοί, έτσι ώστε να περιοριστεί όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται η δράση και η παρουσία των ανεμβολίαστων σε χώρους κοινωνικούς. Νομίζω ότι ασκείται μια πίεση και αυτό έχει οδηγήσει τις τελευταίες ημέρες 500.000 περίπου
συμπατριώτες μας για τον ΑΒ λόγο δεν είχαν κάνει τα εμβόλια να κλείσουν τα ραντεβού τους. Είναι ένα ενθαρρυντικό μήνυμα. Θέλω να πιστεύω ότι θα συνεχιστεί η ροή αυτή, έτσι ώστε αν είναι δυνατόν μέχρι τα τέλη του χρόνου να έχουμε ξεπεράσει και το 80-85%. Τώρα είμαστε σε επίπεδο ενήλικου πληθυσμού γύρω στο 75%. Υπάρχουν όμως περιθώρια για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε πολύ πιο δραστικά την πανδημία αυτή, η οποία ταλαιπωρεί όλη την Ιφίλιο και η οποία είναι σε έξαρση και ειδικά στην Ευρώπη. Mm-hmm. Και βλέπουμε τη μία μετά τις άλλες χώρες, κυρία Μακρίνα, να κοινώνουν μέτρα γενικού lockdown. Εμείς θέλουμε να το αποφύγουμε, πιστεύω ότι θα το αποφύγουμε, γιατί θα είναι άδικο για τους πολίτες του 75% που έχουν κάνει ήδη το εμβόλιο τους, γιατί θα είναι καταστροφικό για την οικονομία. Και γι' αυτό το λόγο κάνουμε έστω και την τελευταία στιγμή έκκληση σε αυτούς που δεν έχουν εμβολιαστεί για τον ΑΕ λόγο να σπεύσουν, να κλείσουν ραντεβού, να εμβολιαστούν, έτσι ώστε να ξεπεράσουμε το συντομότερο δυνατόν και όσο το δυνατόν με το μικρότερο κοινωνικό κόστος από την μεγάλη κοινωνική κρίση. Εκτιμάτε, κύριε Καράουλη, ότι υπήρχαν κάποιες τρύπες εισαγωγικά στα μέτρα τα οποία και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε η κυβέρνηση την πανδημία, και αυτές οι τρύπες εκμεταλλεύτηκαν κάποιοι και γιγαντώθηκε αυτό το κλίμα το αντιεμβολιαστικό? Δηλαδή, ας πούμε, ήταν η παράνοια, και συγγνώμη τώρα που χρησιμοποιώ τη λέξη παράνοια, το ότι ένας, ας πούμε, σερβιτόρος ο οποίος θα είχε κάνει rapid test και θα μπορούσε με το rapid test να σερβίρει τους πελάτες ενός εστιατορίου, την ίδια στιγμή όταν θα τελείωνε τη βάρδια του, δεν θα μπορούσε να μπει μέσα ως πελάτης για να φάει. Υπήρχαν κάτι, ας πούμε, ή κάτι άλλο που πέρσι ίσχυε? Ας πούμε, είχαν ξεκινήσει τα πρωταθλήματα του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ και δεν είχαν ξεκινήσει τα πρωταθλήματα του βόλεϊ, που οι αθλητές δεν έρχονται και σε επαφή μεταξύ τους. Υπήρχαν κάτι τέτοιου είδους μέτρα τα οποία άφησαν περιθώριο στον κόσμο να αμφισβητήσει τα μέτρα της κυβέρνησης? Κυρία Μακρύ, θεωρώ ότι ουδής αλάθητος και ότι εχθρός του καλού είναι πάντα το καλύτερο. Προφανώς κατά τη διάρκεια ενός πολέμου που κάνουμε εδώ και 20 μήνες περίπου, έχουν γίνει και λάθη, υπάρχουν και καθυστερήσεις, κάποια αισθήματα, όλα αυτά είναι μέσα στη ζωή. Καταλαβαίνω ότι τη στιγμή που εναλλάσσονται τόσο πολλοί συνθήκες, είναι λογικό σε μερικές περιπτώσεις να βρισκόμαστε έτσι, να αντιδρούμε με καθυστέρηση και να μην έχουμε προβλέψει κάποια πράγματα, αλλά αυτό οφείλεται στο ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε έναν καινούριο εχθρό, έναν αόρατο εχθρό, έναν εχθρό που ούτε οι επιστήμονες τον ήξεραν. Γιατί εγώ θυμάμαι, για παράδειγμα, όταν πέρσι το Μάρτιο του 20 εμφανίστηκε εδώ στην Θεσσαλονίκη, την πόλη μας, εμφανίστηκε το πρώτο κρούσμα του κορονοϊού και μετά βέβαια εξαπλώθηκε σε όλη την Ελλάδα, ήδη είχε εξαπλωθεί σε όλη την Ευρώπη. Όταν υπήρχαν οι εκτιμήσεις ότι ως το καλοκαίρι θα αντέξει, του 20 μιλάμε το καλοκαίρι, γιατί ο κορονοϊός δεν αντέχει τις υψηλές θερμοκρασίες και μετά σταδιακά θα σβήσει και θα εξαφανιστεί. Τελικά όχι μόνο άρχισε, αλλά συνεχίζει και για δεύτερη χρονιά, και θέλουμε να ελπίσουμε ότι τουλάχιστον ως την άνοιξη θα σταματήσει αυτή η ιστορία, γιατί θα έχουν προχωρήσει οι εμβολιασμοί, αλλά παράλληλα θα έχουν βγει και φάρμακα για την αντιμετώπιση της νόσου του κορονοϊού. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που λέω είναι ότι αν υπήρχε μια θετική στάση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ειδικότερα από ένα κόμμα που κυβέρνησε, καταστροφικά βέβαια, αλλά κυβέρνησε τον τόπο όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι πολύ καλύτερα. Έχουμε δυστυχώς έναν αρχηγό αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κ. Τσίπρα, ο οποίος όσο ανεύθυνος ήταν ως πρωθυπουργός, άλλο τόσο ακόμη και περισσότερο είναι τώρα και ως θεσμικός παράγοντας, το τονίζω, είναι ο υπερήθυν 4 θεσμικός πολιτιακός παράγοντας, ο κύριος Τσίπρας, ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Προσπαθεί να τα έχει καλά και με τους εμβολιασμένους και με τους ανεμβολίαστους. Μπορεί επισήμως να ενιστάσει του ΣΥΡΙΖΑ υπέρ των εμβολιασμών. Απ' την άλλη όμως, και ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας πολλές φορές εκφράζει την άποψή του με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε στην ουσία να φαίνεται ότι αφήνει ανοιχτή την πόρτα και στους ανεμβολίαστους. Αλλά απ' την άλλη, έχει και τον αρχηγό του, τον υπαρχηγό του, τον κύριο Πολάκη, ο οποίος σαφέστατα είναι φανερό ότι όχι απλώς κλείνει το μάτι, αλλά συντάσσεται με τους ανεμβολίαστους. Παρά το ο ίδιος πιέστηκε και αναγκάστηκε να κάνει το εμβόλιο. Νομίζω λοιπόν ότι αν τα πράγματα ήταν διαφορετικά, αν είχαμε μια υπεύθυνη αξιωματική αντιπολίτευση, όπως γίνεται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί μόνο στην Ελλάδα υπάρχει η εξαίρεση αυτή από την πλευρά της αντιπολίτευσης, θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα. Προσέξτε τι κάνει τώρα ο κ. Τσίπρας. Βλέποντας ότι σε συγκεκριμένους επαγγελματικούς χώρους, βλέπε δηλαδή για παράδειγμα τους έστολους, είτε αυτοί είναι κληρικοί, είτε είναι αστυνομικοί, είτε είναι στρατιωτικοί,
δεν έχει μεγάλα ρίσματα. Προτείνει τον υποχρεωτικό εμβολιασμό. Για άλλους χώρους που εκτιμάει ότι είναι καλύτερα τα πράγματα για αυτόν, βλέπει για παράδειγμα στους εργαζόμενους στην εστίαση, δεν μιλάει για υποχρεωτικό εμβολιασμό. Η κυβέρνηση προσπαθεί να ισορροπήσει, προσπαθεί να αποφύγει τις κοινωνικές εντάσεις. Δεν πρέπει να διαιρούμαστε και να χωρίζουμε τον ελληνικό λαό στους καλούς και στους κακούς, στους εμβολιασμένους, στους ανεμβολίες και να παίζουμε ξύλο μεταξύ μας. Θα πρέπει να υπάρχει μια λογική και μια δυνατότητα επικοινωνίας, έτσι ώστε να πείσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται τους ανθρώπους που δεν έχουν κάνει ακόμη το εμβόλιο, ότι πρέπει να κάνουν το εμβόλιο για τους ίδιους, για την οικογένειά του, για το κοινωνικό σύνολο. Αυτό λοιπόν προσπαθούμε να κάνουμε. Και χαίρομαι, όπως είπα και πιο πριν, ότι βλέπουμε μπροστά στην πίεση αυτή που ασκείται και στην προσπάθεια πειθούς και από κυβερνητικά στελέχια, αλλά και από την πλευρά των γιατρών που καθημερινά βγαίνουν σε όλα τα κανάλια και προσπαθούν να περάσουν το μήνυμα ότι πρέπει να προχωρήσουμε στους εμβολιασμούς, υπάρχει ένα ρεύμα υπέρ των εμβολιασμών. Και ελπίζω αυτό να συνεχιστεί για να τελειώνει επιτέλους η περιπέτειά μας. Βέβαια, κύριε Καράγουλου, στην αρχή της πανδημίας και ο ΣΥΡΙΖΑ και όλα τα υπόλοιπα τα κόμματα της Βουλής στάχθηκαν υπέρ της κυβέρνησης και ακολούθησαν με πάρα πολύ αυστηρό τρόπο και τα μέτρα τα οποία είχαν ληφθεί, αντιλαμβανόμενοι και εκείνοι ότι είμαστε μπροστά σε έναν εχθρό τον οποίο δεν τον ξέραμε. Και η αντίδραση όλων ήταν κοινή και ήταν κοντά στην κυβέρνηση. Δηλαδή, δεν μπορεί, από κάποιο σημείο και ύστερα άρχισαν να αντιδρούν τα κόμματα στον τρόπο με τον οποίο συνέχιζε να αντιμετωπίζει την πανδημία η κυβέρνηση. Και κυρίως νομίζω ότι ένα σημαντικό θέμα ήταν και το αν ενισχύεται όσο θα έπρεπε το ΕΣΥ. Και μάλιστα νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ένα από τα επιχειρήματα του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι τη στιγμή που χρειάζεται ενίσχυση το ΕΣΥ, ουσιαστικά ο καινούριος προϋπολογισμός, και θα πάμε και στο επόμενο θέμα με αυτό, γιατί ήσασταν στην Αθήνα για αυτόν ακριβώς το λόγο για τον προϋπολογισμό, μειώνει τις δαπάνες για την υγεία. Λοιπόν, να τα δούμε, ναι. Βεβαίως. Αν θέλετε, έχω και κάποια στιγμή που μπορώ να τα πω, αν και έτσι γενικώς θέλω να σας πω ότι όταν τον Ιούλιο του 2019 γίναμε κυβέρνηση, παραλάβαμε περίπου 550 μονάδες συντατικής θεραπείας. Mm-hmm. Σήμερα σχεδόν έχουν ξεπεράσει τις 1.277, 1.300 είναι περίπου, και αν υπολογίσουμε και τις μονάδες του ιδιωτικού τομέα που έχουν επιστρατευτεί, που συμμετάσχουν στην εθνική προσπάθεια για την αντιμετώπιση του κορονοϊού, σίγουρα είναι υπερτριπλάσιος ο αριθμός αυτός. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, σε σχέση με τις δαπάνες για την υγεία, όπου γίνεται μεγάλη κουβέντα, με στοιχεία και με νούμερα με βάση τον προπολογισμό. Θα μου επιτρέψετε λίγο να ρίξω μια ματιά στη σημειώση μου για να σας πω συγκεκριμένα τα στοιχεία. Λοιπόν, Το 2019 είχαμε μία αύξηση των δαπανών από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στο δεύτερο μισό του 2019 κατά περίπου 200 εκατομμύρια το δεύτερο εξάμεινο του 2019, άρα πιάσαμε το 2019 τα 4 δισεκατομμύρια. Το 2020 είχαμε την πανδημία. Οι δαπάνες λοιπόν για την πανδημία και για το Εθνικό Σύστημα Υγείας εκτινάχθηκαν από τα 4 δισεκατομμύρια στα 4,8 δισεκατομμύρια. 800 εκατομμύρια παραπάνω. Mm-hmm. Το 2021 ανέβηκαν ακόμη περισσότερο και πήγαν στα 5,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Και για το 2022 εκτιμούμε ότι, γιατί πρώτο Θεός, από ό,τι λένε και οι εκτιμήσεις των ειδικών, των γιατρών, των επιδημιολόγων, έτσι, θα μέσα στο πρώτο τρίμηνο, τετράμηνο, θα υποχωρήσει και θα εξαφανιστεί σταδιακά κορονοϊός. Παρ' όλα αυτά, οι δαπάνες για την υγεία και πάλι ανεβαίνουν κατά 100 εκατομμύρια και πάνε στα 5,3 δις. Άρα λοιπόν, ποια είναι η αλήθεια? Η αλήθεια είναι ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας βοηθήθηκε. Βοηθήθηκε και με την αύξηση των δαπανών για την υγεία, βοηθήθηκε και με την αύξηση των ΜΕΘ, των μονάδων εντατικής θεραπείας που περίπου τριπλασιάστηκαν, και με την ενίσχυση σε νοσηλευτικό και ιατρικό και διοικητικό προσωπικό κατά 12.000 επικουρικό, και για πρώτη φορά την προκήρυξη 2.000 θέσεων νοσηλευτών και 2.000 θέσεων γιατρών. Άρα λοιπόν είναι ψέματα αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχουν απεριόριστες δυνατότητες και η κυβέρνηση, με βάση τις αντοχές της ελληνικής οικονομίας, προσπαθεί να καλύψει τα κενά αυτά. Καταλαβαίνετε όμως ότι ένα εθνικό σύστημα υγείας το οποίο έπασε, το οποίο είχε πολλά προβλήματα. Μόλις πριν ανέφερα ότι οι μονάδες εντατικής θεραπείας τον Ιούλιο του 2019 ήταν γύρω στους 550,
Δεν μπορείς από τη μια μέρα στην άλλη να το απογειώσεις. Γίνονται πολύ θετικά βήματα, υπάρχει μια πολύ σημαντική πρόοδος, υπάρχει προκήρυψη και κάλυψη θέσεων προσωπικού, υπάρχει νέος ιατρικός εξοπλισμός, αλλά παρόλα αυτά είναι λογικό να υπάρχουν προβλήματα. Άλλωστε, ακούμε και πανίσχυρα εθνικά συστήματα υγείας, όπως είναι της Ιταλίας, όπως είναι της Γερμανίας, όπως είναι της Αυστρίας, έχουν γονατίσει και φτάσαμε στο σημείο η Γερμανία, μια χώρα πανίσχυρη οικονομικά, η οποία έχει 40.000 μεθ, να εξάγει ασθενείς με κορονοϊό σε άλλες χώρες που ακόμη έχουν αντοχές και μπορούν να περιθάλψουν τους ασθενείς αυτούς. Άρα λοιπόν αυτή είναι η πραγματικότητα. Είμαστε ένα πόλεμο, υπάρχουν τεράστια προβλήματα, η κυβέρνηση δίνει καθημερινά μάχες οι οποίες κερδίζει. Βεβαίως και υπάρχουν θύματα και στεναχωριόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό, αλλά θεωρώ ότι γίνεται ό,τι καλύτερο μπορούσε να γίνει και βέβαια οι πολίτες το αναγνωρίζουν αυτό και ευχαριστούν τον Θεό που η κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη βρίσκεται σήμερα στην εξουσία και προσπαθεί να βοηθήσει όσο μπορεί. Τώρα, σε ό,τι αφορά την οικονομία, κυρία Καράογλου, είπατε ότι είναι τεκμήριο επιτυχίας της οικονομικής πολιτικής σε αυτό το δρόμο. Βρισκόμαστε η κατάσταση αυτή τη στιγμή έτσι όπως βρίσκεται η ελληνική οικονομία? Κοιτάξτε, εκεί είναι τα πράγματα ξεκάθαρα. Όταν κάποιος ξέρει να διαβάζει τους αριθμούς και το κάνει πέρα από ιδεολογικές απόψεις και παροπίδες, μπορεί να δει ξεκάθαρα κάποια πράγματα. Λέω για παράδειγμα έτσι, ότι το 2020 με τον κορονοϊό είχαμε μια πτώση κατά περίπου 9 μονάδες, 8,7 για την ακρίβεια, του ΑΕΠ, το ακαθάριστο χωρίου προϊόντος. Έτσι. Το 2021 μέχρι στιγμής έχουμε επίσημα στοιχεία για τα δύο πρώτα τρίμηνα. Ειδικά το δεύτερο τρίμηνο απογειώθηκε η ελληνική οικονομία και είχαμε μια αύξηση του ΑΕΠ κατά περίπου 16,2%. Γι' αυτό δεν ήταν το καλό τρίμηνο, γιατί το καλό τρίμηνο παραδοσιακά και ιστορικά της ελληνικής οικονομίας είναι το τρίτο τρίμηνο που έχει τους κατεξοχήν τουριστικούς μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο. Αυτό το περιμένουμε την πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου για να ξέρουμε πόσο θα είναι η ανάπτυξη και στο τρίμηνο αυτό. Η εκτίμηση είναι, εν πάση περιπτώσει, ότι η ανάπτυξη θα ξεπεράσει, ο προπολογισμός λέει του 2022, σαν εκτίμηση για το 2021, ότι θα είναι το 6,9%. Όλοι όμως οι διεθνείς χρηματοπιστωτικοί εκεί εκτιμούν ότι θα ξεπεράσει το 7,5% μπορεί και το 8%. Άρα λοιπόν στην ουσία σε ένα με τον κορονοϊό και πάλι και με lockdown για μεγάλο χρονικό διάστημα στην αρχή του χρόνου αυτού του 2021 έχουμε σχεδόν καλύψει τις απώλειες του 2020 και το 2022 εκτιμάει ο νέος προϋπολογισμός που έχω την τιμή να είμαι ένας από τους ειδικούς συζητητές της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας, εκτιμάει ότι η ανάπτυξη θα είναι συν 4,6%. Θεωρώ όμως ότι αυτό είναι ιδιαίτερα μετριοπαθές το μήνυμα, ιδιαίτερα μετριοπαθής η εκτίμηση, γιατί η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι η ανάπτυξη, αν βεβαίως ξεπεραστεί το πρόβλημα με τον κορονοϊό όπως εκτιμάται το πρώτο τρίμηνο, τετράμηνο του 2022, θα ξεπεράσει ακόμη και το 6%. Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι τα μηνύματα είναι ιδιαίτερα θετικά. Να θυμίσω ότι η ανεργία τον προηγούμενο μήνα έκλεισε με νέα πτώση κατά 1,9% περίπου και έχει πάει στο 13%. Έχουμε φτάσει στο σημείο να έχουμε τους περισσότερους εργαζόμενους εδώ και πολλά χρόνια και να υπάρχει μια ραγδαία αποκλιμάκωση της ενέργειας που είναι επίσης ένα σημαντικό στοιχείο. Όλα αυτά λοιπόν μας κάνουν να αισιοδοξούμε και να μιλάμε ότι ναι, οι μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης, ναι, το θηλυκό επενδυτικό περιβάλλον που δημιούργησε η κυβέρνηση έχουν δημιουργήσει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα στην οικονομία και αυτό, επαναλαμβάνω, θα κορυφωθεί το 2022. Θεού θέλοντος και κορονοϊού βεβαίως επιτρέποντος. Κορονοϊού επιτρέποντος, γιατί και αυτό είναι ένα θέμα. Εκφράζεται αισιοδοξία ότι θα έχει τελειώσει το θέμα με τον κορονοϊό το πρώτο τρίμηνο. Κάτι το οποίο, βέβαια, με τα δεδομένα ότι έρχονται και νέες μεταλλάξεις, δυστυχώς δεν ξέρουμε κατά πόσο θα μπορέσει να γίνει. Και φυσικά, αν δεν εμβολιαστεί το σύνολο του πλανήτη, δεν ξέρουμε κατά πόσο θα μπορέσει να γίνει αυτό. Δεν μένει, οι αριθμοί φαίνονται ότι ευημερούν, οι άνθρωποι ευημερούν, κύριε Καράογλου. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε το ένα πρόβλημα εμφανίζεται μετά το άλλο. Και δεν είναι προβλήματα που οφείλονται στην ελληνική κυβέρνηση ή στην κατάσταση της χώρας, αλλά έρχονται απ' έξω. Για παράδειγμα, ενώ λέγαμε ότι έχουμε τώρα στο τελείωμα του χρόνου και στις αρχές του επόμενου να αντιμετωπίσουμε μόνο το ζήτημα της πανδημίας, του κορονοϊού, μας προέκυψε η αύξηση της τιμής ενέργειας που οφείλεται στην υπερθέρμανση οικονομίας και στην μεγάλη αύξηση της τιμής του πετρελαίου και του φυσικού αερίου.
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση της τιμής ενέργειας και η αύξηση της τιμής ενέργειας είναι λογικό ότι φέρει αύξηση του κόστου παραγωγής, άρα τελικά αύξηση της τιμής του καταναλωτή, άρα ακρίβεια και δυσκολία για τους πολίτες. Η κυβέρνηση μέχρι στιγμής, κυρία Μακρύ, είχε ανακοινώσει ένα πρώτο πακέτο 500 εκατομμυρίων. Στη συνέχεια είχαμε ένα δεύτερο πακέτο, άλλα 170 εκατομμύρια, που ανακοίνωσε ο Υπουργός Ενέργειας, ο κύριος Κρέκας. Και προχθές, τη Δευτέρα, που είχαμε την προημερήσια διάταξη συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, με αφορμή την ερώτηση του κυρίου Τσίπρα για τα ζητήματα της ακρίβειας, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε άλλο ένα πακέτο 330 εκατομμυρίων, που περιλαμβάνει 100.000 υγειονομικούς, που περιλαμβάνει 870.000 χαμηλούς συνταξιούχους και 173.000 άτομα με ειδικές ανάγκες. Mm-hmm. Θεωρώ λοιπόν ότι γίνεται ό,τι καλύτερο μπορεί να γίνει. Και μάλιστα η κυβέρνηση τονίζει και ο Πρωθυπουργός τονίζει σε κάθε ευκαιρία ότι δεν εξαντλούμε το σύνολο των μέτρων που θα μπορούσαμε να πάρουμε. Έχουμε πάντοτε κατά τα κοινώς λεγόμενα μια πισινή. Έχουμε δηλαδή τις αντοχές έτσι ώστε παρακολουθώντας το φαινόμενο και όταν χρειάζεται, όπου χρειάζεται, να κάνουμε και νέες διορθωτικές κινήσεις. Mm-hmm. Θεωρώ λοιπόν ότι κινούμαστε στη σωστή κατεύθυνση. Βεβαίως, από την ακρίβεια δεν μπορώ να πω ότι είμαστε ευχαριστημένοι, κανείς δεν είναι ευχαριστημένος. Και μακάρι αυτές οι πιέσεις, οι πληθωριστικές, να εκτονωθούν όπως υπάρχουν εκτιμήσεις διεθνώς ότι ως την άνοιξη θα έχει ομαλοποιηθεί η αγορά της ενέργειας, γιατί τότε προφανώς θα υπάρχει δυνατότητα να πάρουν μια βαθιά ανάσα οι πολίτες όλου του κόσμου, γιατί όπως είπα, το φαινόμενο της ακρίβειας είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Αυτό όμως που θέλω να σταθώ και να χαιρετήσω και είναι πολύ σημαντικό είναι ότι εκτός από το 2% την αύξηση του κατώτατου εθνικού μισθού που θα πάρουν όλοι οι εργαζόμενοι από 1η του 2022, δεσμεύτηκε ο Πρωθυπουργός ότι και μέσα στο 2022 θα υπάρξει και δεύτερη αύξηση. Γιατί είναι προφανέστατο ότι τα δεδομένα της οικονομίας είναι θετικά, γιατί είναι προφανέστατο ότι θα υπάρχει μια σημαντική αύξηση του ακαθάριστου χωρίου προϊόντος, δηλαδή του τζίρου, μεγαλώνει η πίτα και προφανώς αυτό σημαίνει ότι κάθε πολίτης θα πάρει και ένα μεγαλύτερο κομμάτι. Mm-hmm, μάλιστα. Και τώρα για να κάνουμε και ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Καράγλου, γιατί δεν μας πιέζει ο χρόνος. Εκτιμάτε ότι αυτή η πόλωση που υπάρχει στην κοινωνία θα καταφέρει να σταματήσει, να τερματιστεί κάποτε, γιατί συνέχεια έχουμε συμβάντα τα οποία δείχνουν πόσο πολλωμένοι είναι και είναι ένα κλίμα έτσι λίγο παράξενο. Προφανώς εννοείται μεταξύ εμβολιασμένων και ανεμβολίαστων. Έτσι, και το βασικό είναι αυτό. Ναι, υπάρχει πράγματι μια ένταση, μια πόλωση, είναι φανερό αυτό. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε με τους συμπατριώτες μας, με τους συμπολίτες μας, με τους φίλους μας που για τον Α ή Β λόγο δεν έχουν κάνει εμβόλιο. Έκκληση τους κάνουμε. Έκκληση να καταλάβουν ότι τα πράγματα είναι ιδιαίτερα σοβαρά και ότι θα πρέπει όλοι να καταλάβουν ότι με την αιμονή κάποιων να μην εμβολιάζονται χάνουμε ανθρώπους. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Σε μια χώρα που έχει ως μεγαλύτερο εθνικό πρόβλημα την αρνητική δημογραφική εξέλιξη του πληθυσμού, σε μια χώρα που μειώνεται αριθμητικά. Και αυτό θα προκύψει και από την απογραφή που είναι τώρα σε εξέλιξη. Θα δούμε ότι μειωνόμαστε αριθμητικά. Δεν περισσεύει ούτε ένας Έλληνας. Και καθημερινά, όταν βλέπουμε ότι έχουμε 50, 60, 80, 100 νεκρούς, πραγματικά όλοι μας, όλοι οι νοημονιστές άνθρωποι θλίβονται και στεναχωριούνται για αυτό το πράγμα. Έκλεισε λοιπόν την ίστατη στιγμή. Ας καταλάβουν όλοι ότι πρέπει να γίνει το εμβόλιο. Όλοι όσοι κάναμε το 75% του ελληνικού λαού που έχουν κάνει το εμβόλιο δεν έχουν πάθει τίποτα. Κανείς δεν έχει πάθει τίποτα. Στατιστικά τα ποσοστά των ανθρώπων που υπάρχουν παρενέργειες είναι άπειρο ελάχιστα και προφανώς ο κίνδυνος του να μην κάνει κάποιος το εμβόλιο είναι πολύ μεγαλύτερος από τις ενδεχόμενες παρενέργειες που δεν υπάρχουν. Γι' αυτό λοιπόν παρακαλώ και εγώ προσωπικά, αλλά είμαι βέβαιος και όλοι οι Έλληνες πολίτες που έχουν ήδη εμβολιαστεί, όσοι επιμένουν να είναι αρνητές, να τρέξουν, να κάνουν το εμβόλιο, να σώσουν τη ζωή τους, την οικογένειά τους, τους φίλους τους, να φανούν υπεύθυνοι στο κοινωνικό σύνολο. Δεν έχουμε κόντρες, δεν έχουμε εχθρούς στους ανθρώπους που δεν έχουν κάνει το εμβόλιο. Απλώς πρέπει να καταλάβουν ότι είναι μια δύσκολη ώρα, μια κρίσιμη ώρα και πρέπει όλοι να τρέξουν να κάνουν το εμβόλιο για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε την κρίση αυτή όσο το δυνατόν πιο σύντομα γίνεται και όσο το δυνατόν με το μικρότερο κοινωνικό κόστος. Αυτό ακριβώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καράγλου, που ήσασταν μαζί μας σήμερα το πρωί. Να είστε καλά. Να έχετε μια καλή συνέχεια στην ημέρα σας. Ήταν μαζί μας ο κύριος Θόδωρος Καράγλου.